πλαίσια σαν σύλλογο της κοινωνικής μας ευθύνης, προτρέπουμε τους επιχειρηματίες μαζί με, με το υπαλληλικό προσωπικό να υπάρχει συνεργασία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να τηρούνται πολύ αυστηρά τα μέτρα υγιεινής για κάθε τέτοιο κατάστημα. Τώρα, αν μιλήσουμε για έξτρα μέτρα υγιεινής, καλό είναι να υπάρχουν επιφάνειες με τις επιφάνειες μάλλον των τραπεζιών, να υπάρχουν κάποια σπρέι με αντισηπτικό, το οποίο μπορεί να τις ψεκάζουν πολύ πιο συχνά. Μπορεί ίδιο το υπαλληλικό προσωπικό να πλένει συχνότερα τα χέρια του. Υπάρχουν επίσης αντισηπτικά που μπορεί να βάζει στα χέρια του, γιατί έρχεται σε πολύ συχνή επαφή με τους πελάτες. Αλλά θα θέλαμε να πούμε και από τους πελάτες μία παράκληση, ας πούμε, ότι όταν έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπου υπήρχε και η επικινδυνότητα του ιού, λίγο να αποφεύγουν αυτές τις συναθρήσεις με πολλούς ανθρώπους στα καταστήματα, μέχρι να περάσει το χρονικό διάστημα που έχουν πει με τους κανόνες υγιεινής για τον ιό. Από εκεί και ύστερα, αποφεύγονται σε αυτά τα μαγαζιά οι χειραψίες, αποφεύγονται να είναι κοντά ο ένας με τον άλλον κτλ. Έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού. Βλέπετε ο κόσμος και είναι έτσι λίγο πιο προσεκτικός, έτσι, τι κλίμα? Το κλίμα που επικρατεί είναι, να σας πω την αλήθεια, σταθερό. Δεν υπάρχει ένας πανικός και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί λίγο το παρουσιάζουν λίγο πολύ, το εξαπλώνουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα υγείας που δεν έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ σε έκταση μέσα από τα μέσα. Ο κόσμος είναι σταθερός, προσέχει, φαίνεται ότι προσέχει πάρα πολύ και τα καταστήματα ευτυχώς είμαστε είναι ακόμα εντάξει. Η κίνηση ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μειωμένη, αλλά γενικά η κίνηση σταδιακά τώρα, εάν αρχίσει λίγο ο πανικός κτλ., μάλλον θα μειωθεί, αλλά αυτό εμείς δεν το θέλουμε και προτρέπουμε και τους πελάτες να μην τους πιάσει πανικός, ώστε να μην επισκέπτουν τα καταστήματα αν θέλουν. Από εκεί και ύστερα και μια μικρή ίωση, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν πρέπει να σχολεί. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Αν τα αποφεύγεις όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς και να μην έρχεσαι σε ένα τέτοιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.